Σου Στα ίδιο σίγουρα, από τα βασικά. Σου είπε Αναστασία τι έπαθε στον δρόμο. Όχι, ναι, τι. Περπατούσε στην Εγνατία. Περπατάει, βλέπει κάποιον, κάνει έτσι τα χέρια του και την χτυπάει πίσω στην πλάτη με δύναμη. Στην πλάτη. Στον νόμο. Μπουνιά, αλλά έτρεψε τα χέρια του. Αλλά έτρεψε τα χέρια του. Πού? Στην Εγνατία πάνω. Εδώ, θες να πάμε μετά. Με χτύπησε λέει κάποιος. Εντάξει. Δυνατά. Και η ερώτηση είναι τι έκανες εσύ, έφυγα. Τι τα κάνει, να γυρίσεις όλες μια καρατιά. Όχι. Τι. Εφάρμοσε το κράτο το θυμό σου και κάνε το σταυρό σου και παίρνα και τον δρόμο θα μπορούσε να γίνει. Ας τον έχει ο Θεός καλά και τέτοια, τεραπείο. Και άμα να χάσεις φίλε, τουλάχιστον μαθαίνεις. Άμα να κερδίζεις, αυτού και βγαίνω. Εγώ το σκέφτηκα αυτό, να ξέρεις. Ποιο? Πιστεύω ότι το είπε. Ποιο ρε. Αυτό ότι ήταν είναι ποιος, ο Αγγέλου. Ο Αγγέλου, ναι. Ναι, είναι πολύ πιο σημαντική από τη νίκη. Γιατί η νίκη χαίρεσε, φεύγει. Φεύγει. Ναι. Απ' την ήττα όμως μαθαίνεις. Για μερικές συνεχόμενες. Μία εβδομάδα συζητήσεις. Η Τζένα Τζέιμσον έτσι ξεκίνησε. Τον έτρωγε μία και λέει κάθε φορά που τον έτρωγε έλεγε. Όχι, κάτι μαθαίνεις. Μη γελάτε, είναι πιο χρήσιμες ήττες. Εγώ είμαι φαν κανονικά. Δηλαδή κάθε φορά νομίζω ανεβάζει τον πύχη. Ποιο ρε, δεν υπάρχει φίλε, άστο. Άμα πειραχτεί ο Αγγέλου. Α το κάνουμε λίγο τέρπι την Κυριακή, παιδιά, μην τυχόν και φύγει. Όχι. Στεριό. Πάρε το μικρόφωνο στο στόμα σου, λέει η Αναστασία που τη χτύπησε κάποιο στον δρόμο χωρίς λόγο. Εντάξει. Αφού θυμάμαι πως, θυμόμαστε πως είναι. Ναι. Μούσια και τέτοια. Νομίζω το ξέρω. Κώστας ήταν. Δώσ' του φιλιά της φλάρες. Εγώ του είπα. Να τρίψει πρώτα τα χέρια. Τι ζούμε. Όχι κατευθείαν. Ναι, να τρίψει λίγο πρώτα. Ναι, γιατί μπορεί να είναι και ευχή. Παίξε κανένα λότο. Αν και δεν παίζουμε στην συγκεκριμένη εταιρεία τυχερά παιχνίδια, αλλά παίξε ένα. Στέρι, διάβασε λίγο τύπο, Αγγέλου. Πρόσεξε. Για μας τελείωσε μια φάση που είχαμε φιλοδοξίες. Okay. Ωραίο, εντάξει. Normal. Είμαστε ευχαριστημένοι γιατί αποτύχαμε. Πολύ καλό. Ελπίζω να μάθαμε τι μαγικά συνέβησαν σε σχέση με τη σταθερότητά μας σε αυτό το θεσμό. Διφορούμενο. Ναι. Καταλαβαίνω γιατί μπορεί κάποιος να αναρωτιέται γιατί είμαι ευχαριστημένος επειδή απέτυχα. Είμαι χαρούμενος όταν χάνω, γιατί μαθαίνω, γιατί χάνω. Όταν κερδίζει κάποιος, συνήθως αποπροσανατολίζεται. Είδες. Το σαν την ούτσα δεν έχει σε άλλα λόγια, δηλαδή. Ωραία. Εντάξει. Ωραίο, αυτό ήταν το. Ναι. Ωραία. Περιμένουμε το επόμενο. Σταύρο, την Κυριακή αφού θα είσαι εκεί. Κάτι δεν θα πας στην τεχνική σου βλάκα. Χάνεται. Με γι' αυτό θα πάω κιόλα. Ωραία. Εντάξει. Δεν χάνεται αυτή η συνέντευξη. Να γίνει και ένα live streaming, κάτι, δεν ξέρω. Να βγει ζωντανά, να το βλέπουμε όλη μέρα. Ναι. Ωραία. Πολλά έτσι ωραία σήμερα. Βλέπαμε την αγάπη Σταύρο το πρωτοσέλιδο της Sport Day. Το είδες αυτό. Έχει στη γωνία τον Ουζουνίδη. Ναι. Κάτω αριστερά. Συνεφάκι, πώς είναι τα κόμιξ. Ναι. Ναι, και γράφει με το συνεφάκι. Έτσι τον θέλω. Τίποτα άλλο αυτό. Έτσι τον θέλω. Έτσι τον θέλω. Έτσι τον θέλω, τον οθέλω. Θα μπορούσε να είναι και ταινία. Βγαλμένο από τη ζωή. Έλα. Βγαλμένο από τη ζωή. Βγαλμένο από τη ζωή, ξεκάθαρα. Αυτό είναι. Γιατί ο τύπος ξεφεύγει, αλλάζει επίπεδο, παιδιά. Δεν είναι τα πράγματα απλά. Δεν είναι τα πράγματα απλά. Τώρα αυτό κάθισε ένας, να πούμε, όλη μέρα. Και είπε τι θα κάνω. Συνεφάκι. Τι να κάνω, συνεφάκι. Η πράσινη γράφει αντριεύει και θεριεύει. Το αντριεύει το έχει ξανακούσει. Αντριεύει. Μάλλον του είχε κάτι το θεριεύει. Ήθελε κάτι ακόμα. Κάτσε λίγο, ρε. Αντριεύει. Το αντριεύει είναι μήπως κανένα παίκτη στο μπάσκετ. Όχι, όχι. Είναι... Έχει κανένα τέτοιο. Μάλλον το γίνομαι άντρα. Άρα αντριεύει. Αντριεύει. Από το αντριωμένο. Μπορεί να υπάρχει. Δεν είμαστε και οι μέτρο τη ελληνική γλώσσα. Εγώ νομίζω δεν υπάρχει. Δεν έχουμε κάποιο φιλόλογο, α με στείλει μήνυμα. Δεν έχουμε, αλλά υπάρχει μια ένταση. Από το πρωί. Live Sport πανηγυρίζει, εμφανίστηκε ο Παερός, δεν λες SMS. Ναι, είναι αυτά το ωραία τα θέματα. Αυτό το έστειλε SMS. Κατάλαβα τι μπορεί. Σαν τον συνάδελφο που στείλε στον διευθυντή του. Μου λείπεις. Μου λείπεις. Τι ωραία μεζάμε. Μου λείπεις. Σκεφτόμαι τα μούτρα του όταν είδε το όνομα και το περιεχόμενο. Μου λείπεις. Θα μπορούσε να είναι κάτι χειρότερο. Σίγουρα πάντα θα μπορούσε να είναι χειρότερο, αγάπη. Αλλά δεν είναι και από τα καλύτερα αυτό που έγινε. Θα μπορούσε να είναι χειρότερο. Δηλαδή θα μπορούσε να στείλει ένα της μάνα και να απευθύνεται σε άλλον.
Εκεί είναι χειρότερο. Το μου λείπεις έχει μια γκέι αύρα. Έχει μια γκέι αύρα, αλλά εντάξει, μέχρι εκεί. Φαντάζομαι να πάει καμιά φωτογραφία κάποια φορά. Αν θυμάμαι καλά, ήταν προετοιμασία ο συνάδελφος και έστειλε μήνυμα στην τότε κοπέλα του ότι εντάξει, μου λείπεις ρε παιδί μου, αλλά μπέρδεψε τα ονόματα στο διευθυντή του ομίλου. Εύκολο. Κοίταξε, μπορεί να μπει και σε σκέψη ο διευθυντής. Σου λέει 10 μέρες αυτός λείπει στο εξωτερικό. Μήπως όντως του λείπω, ας πούμε. Δεν ξέρω. Αυτό θα πει οικογενειακό κλίμα. Στέργιο. Ξεκάθαρα. Έτσι. Τι άλλο διαβάσαμε? Α, ότι η ΑΕΚ έχει βάλει για τον Μπάρκα το όριο ή μάλλον την τιμή εκκίνησής του 20 εκατομμύρια ευρώ. Σταύρο. Πασχαλάκη 45. Πρίγευε τις 50. Κάτω 50. Ποιο είναι? 20 ο Μπάρκας, 20 εκατομμύρια. Τόσα θέλει η ΑΕΚ. Εντάξει δε φίλε, μη θέλει 20. Και από 80 πήρε. Το καλύτερο το διάβασα χθες. Πάνω από 5,6 εκατομμύρια η πρόταση του West Ham για τον Κούτρι. Δηλαδή... Τέλος πάντων, μεγάλη νίκη για τον μπάσκετ. Που δεν την πίστευε κανείς μας. Κανείς. Πάω και έκανε εκπληκτικό παιχνίδι. Ειδικά το σχήμα με Γκο Σκόνιαρη ήταν. Δηλαδή, μηδένιζε την Τενερίφη. Τη μηδένιζε κανονικά. Λίνος, απίστευτο μάτσο. Ο Λίνος, αυτό που έκανε χθες, δηλαδή πραγματικά. Πιστεύω σε κάποια φάση ότι και απαιτούσε την μπάλα και στο δευτερόλεπτο, στο τέλος θα πήγαινε μέσα. Ναι, ναι. Του βγαίναν όλα. Αλλά χρειαζόσουν και έναν τέτοιο παίχτη χθες για να πάρει μια τέτοια νίκη. Δηλαδή, ναι, η άμυνα. Ναι, η άμυνα. Η οποία, αν είχαμε έναν πιο σοβαρό χάτσερ στην επίθεση, η διαφορά θα ήταν πιο μεγάλη. Αυτή είναι η αλήθεια. Η άμυνα τους πέθανε. Βέβαια, ο χάτσερ έπαιξε καλή άμυνα, για να τα λέμε όλα. Τέλος πάντων, τεράστια νίκη που βάζει τον ΠΑΟΚ στη τροχιά πρόκρισης. Και αν αναλογιστούμε ότι και στη Χαποέλ μέσα υπήρχε η σφαγή του Δράμαλη, ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε σήμερα να είναι στον όμιλο δεύτερος. Ναι. Εντάξει, αυτή είναι η κατάσταση. Να ήταν στο 5-2 δηλαδή. Ναι, στο 5-2. 5-2 έχει η Βενέτσια, αν θυμάμαι καλά, την οποία υποδεχόμαστε στην επόμενη αγωνιστική. Θα μιλήσουμε για τον μπάσκετ, εννοείται. Θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, εννοείται. Θα μιλήσουμε και για βόλεϊ, εννοείται. Μιλάμε άλλη μια καλή, μάλλον μια πολύ πιστική εμφάνιση του ΠΑΟΚ χθες. Με την ιδιομορφία ότι αυτή προήλθε μετά τον τραυματισμό του Τζούρις που ήρθε πάρα πολύ νωρίς. Εντάξει. Εδώ θα πρέπει να συζητήσουμε με τον Ράφα τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί δεν είναι ότι πήγε ο Μάρκες σαν διαγώνιος και ήταν πάρα πολύ καλός. Ήταν και ότι μπήκε μέσα στην ομάδα και ο Τακουρίδης που είναι σημαντικός για αυτή, λέω εγώ. Τέλος πάντων, τακτικά θέματα δεν ξέρουμε από το βόλεϊ. Ίσως θα μας βοηθήσει ο Ραφαήλ στη συνέχεια. Την υγεία του να έχει ο Τζούριτς πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα τα βλέπουμε τα αγωνιστικά. Έρχεται παιχνίδι το Σάββατο, Πέμπτη σήμερα, του ΠΑΟΚ με την Ξάνθη, έρχεται ντέρμπι την Κυριακή με την ομάδα του Ηλία Παπαθεοδόρου και αυτή του Έλληνα Κοέλιο να αναμετρούνται στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Υπάρχει μια συνέντευξη αύριο του Μπάνε στις 1. Στη μία, με μπέρδεψε και σήμερα. Άντε ρε, δεν τρέπεσε λίγο. Εγώ το έχω σαν γραπτό, το 13-0. Ωραία, στη μία. Ωραία. Έρχεται λοιπόν η σύνδεξη τύπου στη μία. Ελπίζουμε να είναι στη μία και όχι στη μία και μισή. Μην μας μπερδέψετε. Μία να ξεκινήσει. Περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει ο Μπάνε. Έχουμε μια εικόνα λίγο για το τι συμβαίνει. Είναι η αλήθεια. Θα μεταφέρουμε όταν θα βγάλουμε και το Μοσχοβίτη μετά τις και μισή να μιλήσουμε για τα πάντα που αφορούν το συγκεκριμένο τμήμα, το αγαπημένο μας τμήμα, για το οποίο ανέβασα κείμενο και στο SDNA για τον Μπάνε βασικά. Ο Μπάνε εμένα είναι η αδυναμία μου η μεγάλη. Θεωρώ ότι ελάχιστοι άνθρωποι στην ιστορία του ΠΑΟΚ έχουν προσφέρει ως αυτούς από όλα τα πόστα και γενικά είμαι πολύ προστατευτικός με τον Μπάνε. Τον αγαπάω, ρε φίλε. Να, ξέρω εγώ. Μπορεί να μην είμαι αντικειμενικός κριτής. Δεν ξέρω. Του έχω τεράστια δυναμία. Έχουμε λοιπόν αυτή την κατάσταση. Έχουμε το ποδόσφαιρο. Έχουμε το βόλεϊ.
έχουμε τους ορισμούς, όπου η ΚΕΔ βάζει τον Ευαγγέλου στο ατρόμητος Ολυμπιακός, για να καταλάβετε, παιδιά, τι σημαίνει Ευαγγέλου. Πέρσι στο Πανιόνιος Ολυμπιακός οι Πάνθηρες μπήκαν μέσα. Αυτά που έχει κάνει να σε βγάζουν από τα ρούχα σου. Είναι, αυτόν μάλιστα έγινε προσπάθεια να γίνει διεθνής. Πράγματα αδιανόητα. Τώρα βέβαια είναι λίγο πιεσμένος. Δηλαδή πραγματικά αν κάνει τα ίδια τελείωσε η καριέρα του. Λογικά θέλω να πιστεύω. Αλλά δεν εξετάζουμε τον Ευαγγέλου σαν οντότητα. Εξετάζουμε την ΚΕΔ που βάζει τον Ευαγγέλου αφού προσανατολίζεται να βάλει τον Παπαπέτρου. Ακολουθεί ένα μπούλινγκ από τα μέσα του Ολυμπιακού στον Παπαπέτρου και τσιμπάει η ΚΕΔ ή βρίσκει πάτημα στο μπούλινγκ και βάζει τον Ευαγγέλου. Παίζει ο δεύτερος με τον τρίτο. Παίζει ο δεύτερος με τον τρίτο. Κερδίζει ο δεύτερος και ο τρίτος αποχαιρετά. Κερδίζει ο τρίτος και μπαίνει στο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι του Ολυμπιακού στη φετινή σεζόν. Αυτή είναι η αλήθεια. Και η ΚΕΔ, μετά τις δικαστικές αίθουσες όπου ευνοήθηκε ο Ολυμπιακός για τα όσα έγιναν στην Πάτρα, αντιμετωπίστηκε με περίσσια χάρη. Έρχεται η ΚΕΔ να δώσει άλλο ένα μπόνους στην ομάδα του Πειραιά. Θέλουμε να πιστεύουμε από αυτά που έχουν συμβεί. Μπορεί ο Ευαγγέλου να μπει μες στο γήπεδο και να είναι 50 ρίσκιος. Μπορεί να μπει και να σφάξει τον Ολυμπιακό. 1% πιθανότητες. Ωραία. Δεν το θέλουμε ούτε αυτό. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος παραπονιέται για τον Ευαγγέλου, εντάξει. Τι δηλαδή συνεχίζει, κάνει παιχνίδι. Τι είναι παραπονιέται για τον Ευαγγέλου. Παραπονιέται, ρε φίλε. Ας έπαιζε ο Καραπιάδης καλύτερα. Στη συνέχεια του μπούλινγκ του Παπαπέτρου και των δημοσιευμάτων. Ο Ολυμπιακός θα πέρασε προφανώς ότι θέλει τον Ρισβάνη. Θυμήθηκε τώρα ο Ολυμπιακός. Θυμήθηκε ο Ολυμπιακός ότι θέλει τον Ρισβάνη. Λες και ο Ρισβάνης είναι ένας χαζός, ο οποίος πήγε εκεί, τον διώξανε, τον αγόρασε ο Ατρόμητος. Για 3 χρόνια. Ναι. Και μετά από 4 μήνες ουσιαστικά θα επιστρέψει στον Πειραιά. Δηλαδή, καλά και η ΑΕΚ θέλει τον Μάζουρεκ. Η ΑΕΚ τον Μάζουρεκ, βέβαια. Ωραία, να γράψουμε για τον Ιβ Ζίβκοβιτς, μην το ξεχάσουμε. Μα ναι. Μην το ξεχάσουμε. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να δούμε σήμερα ή αύριο ότι σε περίπτωση που ο Ζουνίδης χάσει, αντικαταστάται στο Δέλλας. Θέλει Δέλλα ή ΑΕΚ. Εντάξει, και μην γελάς καθόλου. Ο Δέλλας έχει κλείσει αλλού, λένε οι πληροφορίες μου, για του χρόνου. Και με τεράστιο χρονικά συμβόλαιο. Οι πληροφορίες μου λένε ότι η νέα κατάσταση στον Όφι φέρνει τον Δέλλα, έτσι λένε οι πληροφορίες μου, μπορεί να κάνω λάθος. Φέρνει τον Δέλλα στον πάγκο του Όφη από του χρόνου. Έτσι λένε. Μπορώ να κάνω και λάθος, δεν ξέρω. Αλλά μεταφέρω με προσοχή αυτό που έφτασε στα αυτιά μου από σοβαρή πηγή. Πάμε παραπέρα λοιπόν. Είναι η ώρα για τους χορηγούς μας. Τα κοσμήματα, τα επιχειρηματικά αυτά. Άνθρωποι οι οποίοι μόνο πετυχαίνουν στη ζωή και είναι πρότυπο για όλους. Αγάπη αναλαμβάνεις. Αυτά, πάμε σε ένα διαφημιστικό break και παρεχόμαστε. Νίκο, τι γίνεται? Περίμενε με άνθρωπε μου. Τον άκουσα πριν ένα λεπτό να μιλάει με τη Μαριλής. Έλα. Με Eye of the Tiger, παιδιά. Έτσι πρέπει, φίλε. Τα παιδιά μας συναντήσαν το Σταλόνι και είδες τι έγινε. Ναι, καλό, καλό. Καλό Σιλβέστερ. Θα μπορούσε να είναι και παιδητής. Να γίνει ο παιδητής του ΠΑΟΚ. Φίλε, και εγώ όταν είδα τη φωτογραφία αυτό σκέφτηκα, ξέρεις. Έχουμε την ίδια σκέψη. Και δεν χρειάζεται πολλά, ξέρεις, να μιλάει. Να σκεφτούμε ξεφωνητό σε Σταλόνι, αν ήταν επενδυτή. Ξεφωνητό. Άντε μου, ρε πατσαμπούλα που έχει κρεμάσει. Για πάρε με στο μπροστά του. Τολμά. Δεν τολμά. Δεν είναι και σιγά. Δύο φάπε είναι. Παπαπαπ. Θα προλάβει να την δώσει τα βραβεία. Σε τσόντε έπαιζε, αγαπητή. Σε ξεφωνητά. Δεν το ξέρει αυτό. Όχι. Και όχι με τίποτα ιδιαίτερα από τσόντα. Δεν ήταν και ο. Και ο Σιλβέντερ Παλαμάρης. Λίγα πράγματα. Ωραία. Ωραία. Νίκο, τα δικά σου. Τι ωραία, τι ωραία. Είδες άμα κερδίζεις, τι ωραία κουβέντα γίνεται. Όλα καλά. Τι ωραία. Τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, τα δικά μου. Εντάξει. Τι εντάξει. Ήταν μια νίκη, την οποία πώς και το κάνουμε. Εντάξει. Δεν περιμέναμε. Κανένας από αυτούς που. Δηλαδή, αν κάθισαν χθες το βράδυ, ξέρω εγώ, 1000 άτομα να τη δούνε, πιστεύω ότι 1000 πίστευαν ότι ο Πάκος θα χάσει. Έτσι νομίζω. Απλά η εικόνα του αγώνα ήταν τέτοια
που μέχρι τώρα θα το εκδικούσε. Συνήθως. Υπάρχει ένα τεράστιο σκηνικό που πέθανε συνάδελφος στην Αμερική και το βλέπω αυτή τη στιγμή. Ναι. Ωραία. Η οποία πρέπει να είναι ο Στέργιος Αναστασιάδης με βυζιά. Εντάξει. Αμερικάνικο φούτμπολ. Εκεί που κάνει on στην τηλεόραση στο αμερικάνικο φούτμπολ, πέσανε δύο μοσχάρια που παλεύαν για την μπάλα πάνω τη. Σαν μοσχάρια. Ναι. Συνέχεια, αυτό γελάμε δηλαδή. Για να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Νίκο, 65 πόντους στην Τενερίφη, νομίζω ότι βάζει συνήθως το ημίχρονο. Ωραία. Εντάξει, μα αυτό ήταν και ο λόγος που πάω κέρδισε. Mm-hmm. Αυτό ήταν και ο λόγος που πάω κέρδισε. Το ότι ήταν πάρα πάρα πολύ συγκεντρωμένος στο αμυντικό του πλάνο και με βάση αυτό, στο τέλος, στις μια-δυο φάσεις, είχε και ένα παίχτη σε πολύ μεγάλη μέρα από το Χρυσκόπουλο και κατάφερε να πάρει την νίκη. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο μπορεί να βλέπει κάποιος το ότι ο ΠΑΟΚ, μια ομάδα του επίπεδου του ΠΑΟΚ κράτησε μια ομάδα του επίπεδου της Τενερίφης εκτός έδρας στους 65 πόντους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Άλλες 100 φορές να επιχειρήσουμε, νομίζω δεν θα γίνει. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εκτός από αυτό, υπάρχει και αυτό που λέγαμε χθες. Ότι ο ΠΑΟΚ μια μέρα ήταν σε αεροδρόμια και αεροπλάνα. Ναι. Παρ' όλα αυτά, με μια προπόνηση Τετάρτη πρωί, ήταν πολύ συγκεντρωμένος στο κομμάτι του πλάνου του, έτσι, που είχε να κάνει με την άμυνά του, τον έλεγχο του ρυθμού και τον έλεγχο των rebound, που είναι επίσης πολύ σημαντικό σε τέτοια παιχνίδια. Δηλαδή, να μην δίνεις δεύτερες και τρίτες επιθέσεις στον αντίπαλο, γιατί όταν το κάνεις αυτό μπορεί να είναι άστοχος, αλλά με περισσότερες κατοχές, με περισσότερες επιθέσεις, κάποια στιγμή βρίσκει το ρυθμό του και μετά πάλι τον ακολουθείς. Και επίσης, σε ένα κλειστό παιχνίδι, του έλειπε ο πιο σημαντικός του παίχτης για μένα σε κλειστά παιχνίδια, που είναι ο Μαργαρίτης, και βγήκε μπροστά ο Χρυσκόπουλος. Αυτά που έχει κάνει ο Λίνος χθες είναι φοβερά. Δεν είναι μόνο το καλάθι στο τέλος. Έχει βάλει δύο πολύ μεγάλα τρίποντα στην τέταρτη περίοδο και μάλιστα τρίποντα όχι από αυτά που ο Λίνος τα έχει εδώ και 1-1,5 χρόνο, δηλαδή που παίρνει την μπάλα και σουτάρει, ας πούμε, που όντως αυτό το πράγμα μέσα από καταστάσεις pick and roll το έχει δουλέψει, το έχει βελτιώσει αρκετά. Mm-hmm. Δηλαδή, ας πούμε, έχει ένα τρίποντο που ο Λίνος κάνει βηματάκι προς τα πίσω μετά από τρίπλα και σουτάρει γιατί και το βάζει. Ναι, ασάλιο. Είναι και θέμα ψυχολογίας. Mm-hmm. Έτσι, okay. Αλλά είναι και δείγμα της αρκετά μεγάλης δουλειάς που έχει πατήσει αυτό το παιδί τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι ο Λίνος όπως ήταν πριν κάποια χρόνια. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό από τότε που έχει επιστρέψει στον ΠΑΟΚ ότι δεν έχει τραυματισμούς, γιατί πραγματικά τα προηγούμενα χρόνια έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ με διάφορα θέματα τραυματισμών. Και από εκεί και πέρα, εγώ νομίζω ότι με παιχνίδι με το παιχνίδι, ο Λίνος φέτος γενικά έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά και σταθερά. Ο Λίνος αποκτά και αυτό που δεν είχε όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, σταθερότητα. Την νοοτροπία, τη σταθερότητα και το γεγονός ότι δεν φοβάται τον αντίπαλο. Δεν θα φοβηθεί κανέναν. Έχει τρίποντο, θα το πάρει. Έχει καλά, θα πάει στο καλά. Έτσι. Και χθες και μια εμφάνιση τέτοια όπως η χθεσινή, μέσα στην Τενερίφη, με 6-7 τρίποντα, με 24 πόντους, με νικητήριο καλάθι, μόνο πολύ καλή ψυχολογία μπορεί και να τα rebound που τα πήρε και τις άμυνες του ψιλοέπαιξε. Δεν είναι, ναι. Δηλαδή. Ήταν συνολική η εικόνα του. Αλλά για να, όχι, ήταν πολύ... για να βγει ο Λίνος μπροστά, έπρεπε πάνω απ' όλα να παιχτεί αυτή η άμυνα που παίχτηκε. Έτσι. Και έτσι. Ειδικά το σχήμα με Κόνια Ριγκός. Όχι απλά εγκλώβησε την Τενερίφη, δηλαδή την εξαφάνισε. Αυτή είναι η αλήθεια. Κοίτα, ο ΠΑΟΚ χθες οδήγησε την Τενερίφη, βασικά έπαιξε και λίγο με το μυαλό της, έτσι, γιατί όταν μια ομάδα που έτσι κι αλλιώς έχει το τρίποντο ξεκινάει άσχημα σε αυτό το κομμάτι, μπορεί πολλές φορές να μην το βρει. Στην τέταρτη περίοδο το βρήκε η Τενερίφη, βέβαια, έτσι. Έβαλε τρία τρίποντα έβαλε στην τέταρτη περίοδο, όταν έχει γυμπάλα. Ναι. Αλλά εκεί πια το μάτι ήταν κλειστό, οπότε και να τα βάλεις εκεί μπορεί να βάλει και ο άλλος κάτι άλλο και να πάει στους ένα-δύο πόντους και να το χάσει. Ήταν πραγματικά πολύ πολύ συγκεντρωμένος σε αυτό το κομμάτι και γενικά για μένα, τουλάχιστον τώρα, στο ξεκίνημα της σεζόν που ακόμα η ομάδα φτιάχνεται, ψάχνεται χημεία, προσπαθούν όλοι να βρεθούν μεταξύ τους επιθετικά, όταν ο ΠΑΟΚ αυτό το πράγμα το κάνει, δηλαδή κρατάει τον αντίπαλο χαμηλά αμυντικά, στην επίθεση είτε έτσι είτε αλλιώς, το παιχνίδι έχει τρόπο να το πάρει. Ναι. Δηλαδή κάποιος που δεν το βλέπει αυτό το πράγμα, δεν ξέρω αν καταλαβαίνει τι βλέπει. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ σε κάθε μάτι βγάζει άλλο πρωταγωνιστή. Έχει βγάλει τον Γκος, έχει βγάλει τον Ζάρα, έχει βγάλει τον Αθηναίο, έχει βγάλει τον Μαργαρίτη, έχει βγάλει τον Χάτσερ, έχει βγάλει τον Χρυσκόπουλο χθες, έχει βγάλει τον Μορέιρα. Εντάξει. Έχει μια δωδεκάδα, δεκατριάδα να μην πω, έτσι αν βάλω και το πω που χθες το παιδί ήταν στην αποστολή. Είχα ξεχάσει ότι υπάρχει, ρε φίλε. Ναι. Λοιπόν, η οποία είναι αρκετά υψηλού επίπεδου για το επίπεδό του.
Δηλαδή, δεν μπορεί να μην το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα πλέον. Φαίνεται ξεκάθαρα. Δεν είναι στην Ευρώπη, ειδικά που υπάρχει η ήττα από τη Χαποέλ που ήρθε με τρόπο αλήτικο. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να είναι στο 5-2, φίλε. Ναι. Και επίσης, αν μετρούσε από καλά, θα έπρεπε να μετρήσει τη Λίμνα, θα έπεσε στο 4-2 και στην Ελλάδα. Ναι. Η μοναδική ήττα για μένα του ΠΑΟΚ, η οποία συνοδεύτηκε με κακή εμφάνιση που σηκώνει, που σηκώνει κριτική, είναι εκείνο στο Χολαργό. Ακριβώς. Που και εκείνη έχει μια εξήγηση, γιατί ήταν μετά από δύσκολο ταξίδι στο Ισραήλ και πέτυχε μια ομάδα που ήταν πιο έτοιμη από αυτόν και όλα αυτά. Οκ. Αλλά η εικόνα, άσε το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Η εικόνα ήταν η χειρότερη που έχουμε δει φέτος από το ΠΑΟΚ. Σε όλα τα άλλα παιχνίδια. Αποκλειστική, είναι αλήθεια αυτό. Σε όλα τα άλλα παιχνίδια τηρουμένων των αναλογιών, έτσι, και με το ποιον αντιμετωπίζει, είτε τα έχει κερδίσει είτε τα έχει χάσει λεπτομέρειες. Ναι, μόνο η ΑΕΚ δεν κέρδισε. Λοιπόν, μόνο τη ΜΑΕΚ έχασε που είχε σημαντικές απουσίες. Ναι, σωστά. Και την ΑΕΚ. Αλλά σε γενικές γραμμές η εικόνα του μέχρι τώρα είναι πολύ normal, θα πω εγώ. Αν είχε και τις δύο νίκες ακόμα αυτές, που τις έχασε για άλλους λόγους, και αυτή στη Λίμνο το περασμένο Σάββατο και εκείνη στην τρίτη αγωνιστική από την ΧΑΠΟΕΛ Χολών, θα ήταν ακόμα καλύτερα βαθμολογικά και σε δύο περιπτώσεις. Και στον όμιλο του στο Champions League και στην Ελλάδα. Έτσι. Mm. Αλλά ακόμα και τα δύο, και το πρωτάθλημα και το Basketball Champions League, έχουν πάρα πολύ δρόμο μπροστά τους. Απλά αν βάλουμε τη χθεσινή νίκη που κέρδισε μέσα στην Ερήφη, ας πούμε ότι μάθαρε την ήττα από την Telekom Bonn στην Θεσσαλονίκη στη δεύτερη αγωνιστική. Ας το πούμε έτσι. Ότι μπορείς να το βάλεις στο. Με αυτά και με αυτά, ο ΠΑΟΚ τρέχει ένα σερί 4 νικών σε 5 μάτς στον όμιλό του. Είναι πάνω πλέον από την γραμμή πρόκρισης. Ναι, είναι τέταρτος πλέον. Την Αντέρ έχασε χθες, οπότε την ξεπέρασε ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, νομίζω δεν θα μπορούσε να κλείσει καλύτερα ο πρώτος γύρος. Με βάση το πώς ξεκίνησε, έτσι. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι και με 3-4 ο πρώτος γύρος θα ήταν διαχειρίσιμος, αλλά από τη στιγμή που ήρθε, δεν είχε η νίκη στη Telekom Vonis και ήρθε αυτή με την Τενερίφη, γίνεται ακόμα καλύτερη, να το πω, η κατάσταση. Αν και αυτό, εντάξει, θα φανεί στο δεύτερο γύρο. Από εδώ και πέρα είναι τα πολύ σημαντικά παιχνίδια στον όμιλο του Basketball Champions League. Δηλαδή, αυτά είναι τα παιχνίδια. Από εδώ και πέρα, δηλαδή, στο δεύτερο γύρο, εκεί κρίνεται πια η πρόκριση. Έχοντας ένα καλό μαξιλαράκι μέχρι τώρα, τις 4 νίκες από τον πρώτο γύρο. Πάμε τώρα στα της καθημερινότητας της ομάδας. Είναι σαφές πλέον ότι υπάρχει θέμα οικονομικό. Είναι σαφές ότι αυτό είναι και ο λόγος που μιλάει ο Μπάνι αύριο. Έχουμε μία εικόνα λίγο του τι γίνεται. Κοίτα, από όσο μπορούμε να ξέρουμε, να το πω έτσι, καταρχάς θα ήταν πολύ ωραίο να βγει ο Μπάνι πρέπει αύριο και να πει ότι έχουμε μιλήσει με τον ΤΑΒΕ, έχουμε συμφωνήσει, έχει αυτές τις εταιρείες και προχωράει για να λάβει την ΚΑΕ. Όπως δηλαδή, κάτι τέτοιο δεν θα γίνει. Η κουβέντα η αυριανή έχει να κάνει κυρίως με την κατάσταση που κρατεί στην ομάδα, στο οικονομικό κομμάτι, έτσι, και το πώς μπορεί να πορευτεί. Γιατί το ότι ο ΠΑΟΚ έχει οικονομικό θέμα, τη δεδομένη χρονική στιγμή, είναι μια πραγματικότητα. Το θέμα είναι τι κάνει από εδώ και πέρα. Για μένα, από εδώ και πέρα, φίλε, γεμίζει το παρατάκι την Κυριακή, μαζεύεται ένα εκατοστάρικο, πας αγοράζεις και τίποτα από την μπουτίκ και λύνεται προσωρινά το θέμα. Ναι, αυτό είναι το προσωρινό, σωστά. Ναι. Σωστά. Σε πρώτη φάση. Το να γεμίσει το γήπεδο την Κυριακή και τα έσοδα από αυτή τη διαδικασία φυσικά να πάνε στα ταμεία, είναι μια πρώτη λύση. Τώρα, από εκεί και πέρα. Με 100.000 δεν είμαστε καλά. 100, ναι, μια χαρά είναι. Το λύνουμε το πρόβλημα. Ναι, σε πρώτη φάση. Εννοώ το άμεσο, ρε αγόρι μου, το λύνουμε. Ναι. Μένει η ομάδα ως έχει, δεν θα έχει απώλειες. Έτσι δεν είναι. Θεωρώ ότι το πιο σημαντικό σε αυτήν την αυριανή συνέντευξη τύπου του Μπάνε Πρέλεβιτς είναι να γίνει γνωστή η κατάσταση σε όλους. Και όταν λέω σε όλους, από το να γράφεται, να ακούγεται, να λέγεται δεξιά-αριστερά, μου είπαν ότι ο ΤΑΔΕ δεν πήρε λεφτά από πέρσι και ότι χρωστάνε εκεί τόσα. Και καλά, εκεί. Υπάρχει ένα σκάνδαλο με τον Μαρκόπουλο. Δεν ξέρω ποιος το έγραψε, γιατί ξέρω το θέμα. Εντάξει, πραγματικά δεν έχω ιδέα τι έχει γραφτεί και πραγματικά δεν γνωρίζω ποιος συνάδελφος έχει γράψει για να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά. Εγώ ξέρω ότι ο Μαρκόπουλος αμείβεται τα 2 χρόνια που δεν δουλεύει, είναι έτσι? Αλήθεια είναι. Ωραία. Είναι η συμφωνία. Ναι, και από αυτά που έχει λαμβάνει είναι, 30, είναι η συμφωνία που έχει γίνει και θα μπει στα τηλεοπτικά, δηλαδή θα είναι διασφαλισμένα, είναι έτσι έχει ή δεν είναι? Έχει μπει στα τηλεοπτικά. Ναι. Ωραία. Mm-hmm. Και 30 χιλιάρικα είναι από πριν. Είναι έτσι? Mm-hmm. Ωραία.
Μάλιστα. Ναι, γιατί. Οκ, ρε φίλε, ο Σούλης πρόσφερε, αλλά και του κοστάει και πάω κλεφτά. Εννοείται. Συμφωνώ. Και ότι είναι άνθρωπος του κλαμπ και πρέπει να αμοιφθεί μέχρι τελευταίο ευρώ. Γεγονός. Ωραία. Mm-hmm. Αλλά προς τι η Καούρα από άλλον, όχι από το Σούλη. Για το αν ο Σούλης έχει λαμβάνει και τι έχει λαμβάνει κτλ. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί αυτό πουλάει, ρε φίλε. Εντάξει, και κάτσε. Αυτό ρε, πουλάει. Περίμενε. Εκεί έχει φτάσει η κατάσταση. Έχει πάρει ο Σούλης από τον Πάοκ 500 χιλιάρικα. Δεν ξέρω πώς έχει πάρει, να σου πω την αλήθεια. Κάπου τόσο λέω εγώ. Μπορώ να κάνω λάθος. Okay. Λίγο να είμαστε και ρεαλιστές, να βοηθάμε λίγο την κατάσταση. Εντάξει. Δεν έχουμε επένδυτη. Δεν πάει κανείς στο γήπεδο. Με τους Ελβετούς ήξερα τους πάντες με τα μικρά. Mm-hmm. Με τα μικρά. Πού σε Κώστα, πού σε Γιάννη, πού σε Γεράσιμε. Λίγο να είμαστε ρεαλιστές. Επίσης φέτος, στο κομμάτι που έχει να κάνει με έσοδα, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή περιμένει να μπει στη γίνεται συμφωνία με την ΕΡΤ για να έχει ένα μεγάλο έσοδο. Αυτό είναι. Αυτό είναι το έσοδο του για φέτος, το μεγάλο. Δεν υπάρχει χορηγία στη φανέλα. Οκ, okay, μπορεί να μην ήταν κανένα ποσό, κανένα εκατομμύριο τα δύο προηγούμενα χρόνια, αλλά ήταν ένα ποσό το οποίο έμπαινε στην ταμεία και έδινε... Ποιο όλο, 205.000 ήταν. Ναι, αυτό σου λέω. Δεν ήταν, ρε παιδί μου, καμιά συμφωνία με τίποτα τρελά χρήματα. Τώρα να στείλω τον budget είναι, ρε. Αλλά είναι ένα ποσό, αυτό λέω. Σημαντικό για την λειτουργία της ΚΑΕ. Εντάξει. Συν το ότι υπάρχει αυτό το θέμα με το Σάββατο, το οποίο παραμένει ερωτηματικό. Έτσι. Από την άλλη, εγώ ρωτάω κάτι άλλο. Μπορούσε ο ΠΑΟΚ φέτος να κάνει ένα budget 250.000. Θα έπεφτε, ρε. Αυτή τη στιγμή ήταν στο 0,6. Δηλαδή, τα περίπου 800 μπακάλικα που τα βγάζουμε στο μπάτζετ του ΠΑΟ είναι ο μέσος όρος μπάτζετ των ομάδων της Α1 πλέον. Πλέον. Ο ύφεστος. Για να δώσουμε μία εικόνα. Ο ύφεστος έχει τα ίδια. Ο Προμηθέας έχει πάνω, ναι, από εμάς. Εντάξει. Ναι. Το Ρέθυμνο είναι κάτω από εμάς. Σωστά. Γιατί ο Άρης είναι κάτω από εμάς. Ναι. Ο Άρης είναι κάτω από εμάς. Ο Πανιόνιος είναι κάτω από εμάς. Mm-hmm. Και κοντά στο 350-400 είναι. Πώς το ίσως λένε. Και ο Κολοσσός να είναι πιο κάτω. Όχι, ίσως και ο Κολοσσός είναι. Και ο Κολοσσός. Οι άλλοι όλοι είναι στο επίπεδο το δικό μας και πιο πάνω. Mm-hmm. Δεν μιλάμε για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Κάσω αυτό στην άκρη. Ο Προμηθέας είναι πολύ πιο πάνω. Okay. Ο ύφεστος είναι λαθός πιο πάνω. Ο Χολαργός είναι εκεί. Εκεί mm-hmm. περίπου. Ωραία. Ποιοι άλλοι είναι, ρε Κολοσσός. Το Περιστέρι είναι πάνω από εμάς. Είναι το πάνω. Έχει σίγουρα 3 κατοστάριδες, 120 Αμερικανούς. Η Λίμνος έχει ξένους με 15.000 το μήνα. Αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει, εμείς έχουμε τον κόσμο με 12. Mm-hmm. Πιο ακριβώς. Ταβάνι. Ταβάνι. Ναι. Ναι. Λίγο να ξέρουμε και ποια είναι η πραγματικότητα. Αν κάναμε ομάδα με 250.000, θα έπαιζα εσύ και εγώ θα παίζαμε τώρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν υπάρχει πλέον αυτό το ποσό. Δεν μπορείς πλέον να είσαι ανταγωνιστικός με ένα τέτοιο μπάτζετ. Πριν 5-6 χρόνια με 300.000 ήσουν μια χαρά. Τρίτος έβγαινες. Είχε δει τον Πανιόνιο τότε που πάλι είχε περισσότερα χρήματα τότε. Στα καλά τα χρόνια τότε ο Πανιόνιος που έπαιζε και η Ευρωλίγκα. Mm. Πάντως τον είχε κερδίσει και τον Πανιόνιο τότε που είχε τα λεφτά. Είχε βγει τρίτος. Mm-hmm. Τώρα θέλει σχεδόν τα τριπλάσια για να είσαι ανταγωνιστικός. Όχι να πρωταγωνιστείς. Για να είσαι ανταγωνιστικός. Και να προσπαθείς τέλος πάντων όσο μπορείς και στην Ευρώπη που έχεις εσύ και κάποιοι και αρκετοί δεν έχουν. Να είσαι αυτός που πρέπει. Για μένα το μπάσκετ θα πρέπει να είναι το τμήμα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, θα πρέπει να είναι το προστατευόμενο τμήμα της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Και δεν αναφέρομαι στους παράγοντες, αναφέρομαι στον κόσμο. Θα πρέπει να είναι υπό την θαλπορή του κοινού. Ναι. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν δικαιολογίες, η Ευρωλίγκα, η Ομοσπονδία, τα λαμόγια, το έτσι, τα αλλιώς, ενώ τα λαμόγια οι παρατρεχάμενοι. Αυτοί που για μια τσιπούρα μπορούν να δώσουν ένα παιχνίδι, να ορίσουν νικητή. Εντάξει. Για μια καραβίδα. Για μια καραβίδα, βέβαια. Και πολλά άλλα. Και πολλά άλλα. Αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για τον ΠΑΟΚ. Και μιλάμε για ένα τμήμα που πάντα προσφέρει περισσότερα από αυτά που κοστίζει. Πάντα. Και δεν μιλάμε τώρα για νούμερα εξωπραγματικά. Δηλαδή, αν γεμίσει το παλατάκι, ωραία, την Κυριακή,
και πληρώσουν όλοι εισιτήριο, όχι να πούν τζάμπα. Εντάξει, καλύπτεται το 1/1 του budget. Το 1/1 του budget καλύπτεται. Ναι. Αν έχω 8.500 κόσμο μέσα με 10 ευρώ το εισιτήριο. Και κάποια εισιτήρια ακόμα πιο ακριβά. Τα κεντρικά. Ναι. Έτσι σε πάει. Αυτό λες, σε αυτό που λες, εντάξει, υπάρχει μία απόσταση όλα αυτά τα χρόνια ανάμεσα στο οργανωμένο κομμάτι και την ΚΑΕ. Δεν ξέρω αν μπορεί να διαπληρωθεί τώρα αυτή η απόσταση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Δεν έχει, ο καθένας ατομικά, ρε φίλε, δεν έχει να κάνει με οργανωμένο. Όλοι ΠΑΟΚ είναι. Okay. Ωραία. Okay. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εντάξει, είναι όλοι ΠΑΟΚ. Και το τμήμα χρειάζεται στήριξη. Μπορείς να κάνεις κριτική από εκεί. Εγώ δεν έχω θέμα με αυτούς που είναι εκεί και κάνουν κριτική, που είναι εκεί. Καλά κάνουν και κάνουν κριτική. Έτσι πρέπει. Αυτό είναι ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι ένας πολυτασικός οργανισμός και χρειαζόμαστε όλους. Είναι άλλο αυτό και άλλο το να κάνω κριτική και να αδιαφορώ και να απαξιώνω για να δικαιολογήσω τον εαυτό μου, δεν στηρίζω. Γιατί και εγώ το έκανα αυτό. Yeah. Και εγώ το έκανα. Αυτή τη στιγμή το τμήμα σε έχει ανάγκη, φίλε ΠΑΟΚΣΗ. Και πάντα αυτό το τμήμα σε έχει ανάγκη. Ακριβώς, γιατί ποτέ δεν είχε τον από πίσω που να ρίχνει τα χρήματα και που να μην έχει ανάγκη. Είχε τον Νίκο τον Βασιλτζή. Είχε τον Απόστολο τον Οικονομίδη. Άλλες εποχές. Άλλη αγορά. Οι άλλοι βρήκαν επενδυτή. Ο ένας πήγε στην Πάτρα που δραστηριοποιείται εκεί πέρα. Έχει κάνει μια αλυσίδα καφέ, να πούμε 500 καφές όλη τη χώρα και δεν ξέρει τι έχει. Δεν έχω τέτοιον, παιδιά. Εδώ. Και το άλλο, εμένα με τρελαίνει και αυτό που όλοι περιμένουν από τον Ιβάν. Καθίστε ρε, παιδιά. Εντάξει, Ιβάν μπάσκετ, Ιβάν βόλεϊ, Ιβάν χάντμπολ, Ιβάν ερασιτέχνη γενικά, Ιβάν γυναικείο χάντμπολ, Ιβάν το ένα, Ιβάν... Ρε εσείς, ας αποδείξουμε στον άνθρωπο που έχει ματώσει, ας αποδείξουμε ότι μπορούμε ως οργανισμός να έχουμε ένα τμήμα μόνοι μας σε υψηλό επίπεδο. Γιατί, για θα γυρίσει και θα πει σε κάποια φάση, δεν πάτε να... Και θα έχει και δίκιο. Ετοιμάζει επένδυση 70-80 εκατομμυρίων για το γήπεδο. Έτσι. Έτσι. Εγώ είμαι κατά αυτής της λογικής με τον Ιβάν. Ιβάν, δώσε. Όχι, δεν δίνω. Δεν θέλω να δώσω. Οκ, δεκτό. Και εγώ στη θέση του αυτό θα έλεγα. Όλη την ώρα μου ερχόντουσαν. Δώσε. Μαζί του. Εδώ λοιπόν, απέναντι στην πίεση που ασκείται στον Ιβάν από όλους, ας στήσουμε έναν μηχανισμό σαν ΠΑΟΚ να κρατήσουμε ένα τμήμα μόνοι μας. Μόνοι μας. Για να δείξουμε στον Ιβάν ότι είμαστε και ικανοί. Δεν θέλουμε μόνο από σένα. Υπάρχει και ο άλλος δρόμος. Έτσι είναι. Και επίσης, αν καταφέρεις να είσαι βιώσιμος μόνος σου, έτσι, και για μένα η λογική αυτή είναι να εκμεταλλευτείς όλη αυτή τη δυναμική που έχει ο σύλλογος. Αλλιώς θα πας να μιλήσεις με μια εταιρεία για να σου δώσει μια χορηγία στη φανέλα, να σου κάνει μια ανταλλακτική συμφωνία, να ξέρω εγώ οτιδήποτε, να διακριθεί. Εντάξει, και έχουν τεράστια περιθώρια, να ξέρεις, μεγαλύτερα τώρα, ό,τι και να λέμε, εκεί υπάρχει μια αδυναμία, δεν γίνεται να μην έχει φανέλα ο ΠΑΟΚ. Συμφωνώ, αλλά όλα αυτά, η βάση όλων των θεμάτων στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ έχει να κάνει με το οικονομικό. Και το έλλειμμα συνοχής. Συμφωνώ, αλλά υπάρχουν περιθώρια. Ναι. Εντάξει, για να τα λέμε όλα. Δεν είναι όλα παραδεισένια. Υπάρχουν και αδυναμίες. Φυσικά. Εντάξει. Φυσικά. Τέλος πάντων, του Μαργαρίτη τι περιμένουμε, κανένα δίμηνο. Κάτσε να γυρίσει η ομάδα μία, να γίνει και μια νέα εξέταση που είναι να γίνει νομίζω αύριο για να δούμε τι ακριβώς είναι το θέμα του και πόσο θα μείνει. Πάντως οι πληροφορίες που έχεις εσύ είναι ότι είναι σοβαρό, δεν είναι κάτι που την Κυριακή παίζει. Ναι, δεν είναι κάτι έτσι επιπόλαιο. Ναι. Απλά σοβαρό από σοβαρό απέχει το να μείνει, ξέρω εγώ, 2 εβδομάδες έξω. Οκ, πάει και έρχεται. Να μείνει πολύ καιρό, ναι, είναι ζήτημα. Βέβαια, είναι σημαντικό ο Μαργαρίτης. Δες λίγο να μην την ομάδα επιστρέφει και ο Σταλόνι. Μήπως ψήθηκε, ρε παιδί μου, είδε την νίκη τη μεγάλη. Λες. Νίκο, για την τιμωρία των τριών τη σιωπηρή, τι λέμε, τίποτα, τι να πούμε.
Έχασε ο Πάοκ το παιχνίδι. Μια μεγάλη επιτυχία το ότι δεν ορίστηκα την επόμενη αγωνιστική. Αυτό γιατί και δεν είναι, τι να σου πω. Πρωί-πρωί γνωστό συνάδελφο που ερωτοτροπεί με τη σύνταξη. Ναι. Με πήρε τηλέφωνο να σου βάλει χέρι ότι ο Πουσανίδης λέει συμμετέχει, έχει οριστεί. Μετά έμαθε ότι υπάρχει ο αδερφός του. Για είναι ο Γάμα Πουσανίδης, ο Γιώργος ο Πουσανίδης, να πει ο Κωνσταντίνος που ήταν στη Λίμνο. Ναι. Ναι. Και μάλιστα επειδή συνήθως καλά η μπασκετική και η Εδίνη καταπληκτική, τσεκάραμε και την Α2. Γιατί συνήθως εκεί πηγαίνουν κάποιοι. Εντάξει, τώρα φινά δεν θα πάει να στρίξει Α2. Οκ. Okay. Ας πούμε ο Βαρδάλος ο τρίτος θα μπορούσε να στρίξει Α2. Δεν είναι ούτε εκεί. Ναι. Δεν έχει οριστεί. Νομίζω μεγαλύτερη παραδοχή για το τι έγινε το Σάββατο το απόγευμα αυτό δεν υπάρχει. Έξι. Όχι ότι κόπηκε να τους πίνακες και τέτοια, δεν υπάρχουν αυτά στο μπάσκετ ποτέ. Αλλά η τιμωρία όταν γίνεται κάτι χοντρό στο μπάσκετ συνήθως είναι αυτή. Η μία αγωνιστική την επόμενη τέλος πάντων είναι εκτός. Α, η μία, ξαναγυρνάνε δηλαδή τα... Ναι, ναι. Το Παπαθεοδόρου τον είδες λίγο κόκκινο χθες σε κάποια φάση. Σαν να έχει ανεβάσει 500 σφιγμούς. Μπορεί να γλιστρούσε, ξέρω εγώ. Αυτό με το γλίστρημα. Και μόνο οι μαύροι, πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε. Το έχουν τα γήπεδά τους εκεί πέρα, δεν έχω άλλη εξήγηση. Δεν ξέρω. Από το τσουνάμι υγρασία ήταν. Τα γήπεδά τους εκεί πέρα. Μου έστειλε ένα δημοσίευμα ο Νίκος χθες που είχε και. Η Μακάμπη είχε θέμα στο γήπεδο της Γκραν Κανάρια. Το ίδιο. Το ίδιο. Αλλά γλιστούσε. Η Ευρωλίγκα έστειλε έγγραφο στην Γκραν Κανάρια να αλλάξει το παρκέ. Ναι, και επίσης το γέλιο είναι ότι στην αρχή γλιστράει ο Τζόουνς μόνο. Μετά αρχίζει γλιστράει και ο Γκάρετ που έχει κάνει δύο τάκλιν. Και μετά αρχίζει και γλιστράει και ο Μακφάντελ. Ναι. Αρκετές φάσεις, ναι. Αρκετές φάσεις. Αλλά μόνο μαύρο. Αυτό πώς το εξηγείς, φίλε. Η εικόνα που υπάρχει στο ημίχρονο με τις κούπες είναι σαν να πώς είναι όταν μπαίνει στο γήπεδο του ποδοσφαίρου το νερό και δεν έχουν πώς το βγάλουν και το σμπρώχνουν με, ναι. Με τη σκούπα. Έτσι ήταν το σκηνικό. Επίσης ο Γκάρετ το έχει γούρι να δίνει μια σε ένα δικό μας. Ο Γκάρετ νομίζω όταν πηγαίνει στην μπάλα αδιαφορεί για το τι γίνεται γύρω του. Καλά κάνει. Δηλαδή... Αν είναι να πετυχαίνει τους αντιπάλους όμως, αν γίνεται αυτό. Ναι. Δεν δίνει σημασία στην ανθρώπινη ζωή όταν πάει στην μπάλα. Ναι, αλήθεια. Δεν τον απασχολεί. Αλήθεια. Αυτό και καλά κάνει. Ναι. Ωραία, Νίκο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά αύριο μία η ώρα. Να ακούσουμε ό,τι θα ακούσουμε. Ναι. Καλή συνέχεια, Νίκο. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Αφού υπενθυμίσω ότι δίνουμε δύο διπλές προσκλήσεις. Μάλλον δύο διπλά εισιτήρια για το ΠΑΟ Ξάνθη του Σαββάτου προσφορά της Στίχημαν. Σε επιστρέφουμε μετά το διάλειμμα και με Βόλη και με Ραφαήλ και με τα υπόλοιπα. Εδώ είμαστε, τρίτο μισάωρο στο ΠΑΟ 24. Να επενδυμίσω λίγο τους δύο διαγωνισμούς. Δύο διπλά εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Ξάνθη το Σάββατο το απόγευμα στην Τούμπα προσφορά της Στίχημαν. FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο το στέλνετε στο 54526 και τρία εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Άρης την Κυριακή στο Παλατάκι στις 5.30, FM κενό μπάσκετ κενό ονοματεπώνυμο και αυτό στο 54526, η κλήρωση λίγο πριν τις 2, άρα έχετε περίπου 40 λεπτά ακόμα για να πάρετε μέρος στους δύο διαγωνισμούς και να δείτε είτε το ΠΑΟΚ Ξάνθη είτε το ΠΑΟΚ Άρης και αν είστε τυχεροί και τα δύο. Υπάρχει ένα δημοσίευμα σήμερα στην Πορτογαλία για τον Ευθύμη Κουλούρη στην Αμπόλα που κάνει λόγο για ενδιαφέρον της Sporting Λισαβόνας για τον παίκτη. Μάλιστα αναφέρεται ότι έχουν γίνει ήδη κάποιες πρώτες διερευνητικές επαφές από τη μεριά της Sporting για να δουν ποιες είναι οι προθέσεις για τον Κουλούρη, που λογικό είναι ότι με τις εμφανίσεις του έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον πολλών ομάδων. Είναι και διεθνής. Μετράει και αυτό. Ναι. Πόσο σύνολο πλέον, σύνολο γκολ, 8 έχει στο πρωτάθλημα νομίζω. Κάποια 13-14 συνολικά έχει στη σεζόν. Μαζί με την εθνική. Σε ενδιαφέρει εσένα γιατί έχει βάλει και το πολύ δύσκολο στοίχημα. Τελείωσε το στοίχημα. Τελείωσε το στοίχημα, περιμένω τον Ερίκο να πληρώσει. Δεν το θυμάται. Μια χαρά το θυμάται. Δεν το θυμάται. Όποτε το λέμε, λέει ποιο στοίχημα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Σταύρο, για τα νέα τμήματα του Εραστέχνη δεν είπε τίποτα όμω. Το πήρε χαμπάρι. Όχι. Άκου να δει. Εγώ το έχω το θέμα. Ναι, περίμενε. Γιατί κάναμε και έρευνα. Λοιπόν, πες λίγο πώς ονομάζεται ένα-ένα και θα σου λέει τι είναι. Λοιπόν, έχει κάνει ο Ραστέχνης ΠΑΟΚ, εχθές εγκρίθηκε το νέο καταστατικό για τη δημιουργία νέων τμήματων, τζούντο. Το ξέρουμε το τζούντο, εντάξει. Χρήσιμο. Ωραία. Σάμπο. Σάμπο. Αυτό τι είναι. Πρώην παίξει το ΠΑΟΚ. Λέγε, ρε. Το σάμπο, λοιπόν, είναι ένα είδος πάλης. Χρήσιμο, τελειώνει και χρήσιμο. Έχει έδρα τη Μόσχα, είναι ρώσικη πολεμική τέχνη. Χρήσιμο. Και το κουράζ. Αυτό τι ξεκουράζει μετά. Όχι, αυτό είναι αν έχει ζήσει τα πανηγύρια κυρίως. Είναι η πάλι
που φοράνε λάδι οι παλαιστές. Το έχεις δει, σίγουρα το έχεις δει. Με δερμάτινα παντελόνια που είναι. Αυτό. Είναι το εθνικό άθλημα του Ουσμπεκιστάν πλέον και στον ΠΑΟΚ. Το κουράς. Αυτό με τα λάδια από τις τρίχες που τρίβονται μεταξύ του. Πόρ, ναι. Σταύρο. Χρήσιμο κι αυτό. Κάτι που είχε μια εικόνα με λάδια πρόσφατη. Να πάμε να παρακολουθήσουμε. Πιστεύεις. Κουράς. Ναι, τμήματα στον εραστέχνη ΠΑΟΚ. Ό,τι έχει να κάνει με ξύλο είναι χρήσιμο, παιδιά. Και μετά να κάνουμε και ένα τμήμα πότε πουρεί όλα. Όλα μαζί. Ό,τι έχει να κάνει, η δύσκολη κοινωνία. Πρέπει να εκπαιδεύονται τα παιδιά μας. Να εκπαιδεύονται. Μην πάνε ξεβράκονται στα κούρια. Να έχουν μια υποδομή. Άλλωστε οι μάχες είναι πολύ λεπτές πλέον. Δεν είναι όπως παλιά δύο λεπτά και άιντε φτάνει. Είναι όποιος αντέξει. Μην λέμε με τον κουμπάρο σου να στείλετε τον βαφτιστικό στο Σάμπο. Όχι, όχι, όχι. Στο μπάσκετ είναι. Ο βαφτισμός μας είναι στο μπάσκετ. Εκεί ανήκει. Παίζει εδώ και 3-4 χρόνια. Εκεί θα είναι. Ο βαθμό μα, ο οποίο είναι ξανθό κορδελιώτη. Να τα διευκρινίζουμε αυτά τα πράγματα για να, μην, για να καταλάβετε πόσο ισχυρό είναι το λάδι που βάζω. Επέλεξε εσύ, είπε το όχι, εσύ είπε το βγάλω ξανθό. Ξανθό. Ωραία. Και εγώ ξανθό ήμουν μικρό. Δεν έχει φωτογραφίε μου στο Facebook. Εγώ είμαι αυτό. Ναι. Εγώ είμαι. Εγώ είμαι αυτό. Δεν είναι ο Μπράμπι. Έχω δει με μακριά μαλλιά, α πούμε, που είχε. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Ναι. Γιατί δεν σου άρεσε. Πάρα πολύ. Δεν καταλάβαινε ποτέ ότι είμαι εγώ. Όχι. Με βλέπει ξαφνικά με εκείνη τη φυσιογνωμία. Χωρί μουσική και με μαλλιά. Όχι. Δεν θα καταλάβαινε ποτέ. Όχι. Και ο Στέργιος είχε πιο μακριά μαλλιά. Ναι, ο Στέργιος δεν το γνωρίσαμε. Είχε μακριά μαλλιά. Ναι. Σαν του Σταύρου, όχι τόσο μακριά. Καλά, όχι τόσο. Ήταν αριστούργημα. Όντω. Σταύρος και ο πρίγκιπης. Για τον Κουλούρη τα είπαμε. Ο πρίγκιπης καρέ είχε μπροστά μου. Ποιο πρίγκιπης. Πόσο πιο μακριά άρεσε. Μέχρι τη μέση μαλλιά είχα. Ωραία. Τα διπλάσια από τα δικά σου τουλάχιστον. Ναι. Λοιπόν, για τον Κουλούρη τα είπαμε. Για 7 εκατομμύρια γράφουν οι Πορτογάλοι τσαμπόλα. Το είναι ο αριθμό του ψεύτη. Ποσό αριθμό του ψεύτη. Δύσκολο για τη Sporting. Όχι, τα έχουν. Αν θέλουν τα δώσουν, ευπρόσδεκτα, αλλά. Δεν νομίζω. 11 γκολ σύνολο έχει. Τι λες, ρε. Ναι, αυτό το λέω. Και ένα που τα κύρωσαν 12. Εντάξει, ρε Σταύρο. 12 έχει το που λέμε. 12, ωραία. Και 2 assist. Εννοείται. Συμμετοχή σε 14 γκολ σύνολο. Ναι. Στον Ανδρόμητο που δεν βάζει και 5 το παιχνίδι. Όλα είναι νίκες. Αυτό είναι τα γκολ που δίνουν νίκη. Το πιο άχρηστο γκολ που πέτυχε ο Κουλούρης είναι το 2-0 στην ΑΕΚ. Αυτό που απλά κλείδωσε το διπλό. Το τελείωμα, ναι. Ναι, αυτοί που κλείδωσαν. Έτσι είναι, παιδιά. Όταν έχει ψυχολογία ο παίκτης και στηρίζεται και τον πιστεύουν όλοι, αποδίδει. Όταν τον βρίζουμε και τον αμφισβητούμε, δεν αποδίδει. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν στο ποδόσφαιρο. Ελάχιστοι είναι αυτοί που με μπινελίκη διέπρεψαν. Καλά τα νέα χθες για τον Κρέσπο. Τι έκανε ο Ξέγη. Αυτό το. Τον ραπτικό μη στο ισχύο. Ναι, ναι, και. Εντάξει, έκανε ατομικό, αλλά λογικά σήμερα θα μπει μαζί με την ομάδα. Διαθέσιμος, δηλαδή. Ναι, ναι, δεν είχε καθόλου ενοχλήσεις. Σήμερα είναι να προπονηθεί κανονικά. 5 ώρα προπόνηση, οπότε κατά τις 8 θα ξέρουμε τι θα γίνει με τον Κρέσπο, που λογικά θα είναι διαθέσιμος. Ο Βιερίνη ατομικό. Δεν ξέρω αν υπάρχει προοπτική να ετοιμάζεται για το μάτς του Λονδίνου κτλ. Αλλά σίγουρα με την Ξάνθη δεν θα αγωνιστεί. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Σε αυτό δεν παίζει ο Βιερίνη, λοιπόν. Στο επόμενο. Υπάρχει ένα μικρό ενδεχόμενο, λέω εγώ, πιστεύω δεν θα το ρισκάρει, εκτός αν ο ίδιος θέλει τέλος πάντων να παίξει σε αυτό το παιχνίδι. Υπάρχει ένα μικρό ενδεχόμενο, βασικά δεν συμφέρει να παίξει ο Βιερίνη στην Τζέλση και θα έχει λίγο τον κατήφορο με το Μάνο Κατράκι, καλύτερα να πει ο Τόσκα που είναι αμυντικογενής και θα πήγε και πολύ καλά στο πρώτο παιχνίδι. Θα έχεις κατήφορο, ζωή Λάσκαρη και έτσι. Ναι, ρε. Ο κατήφορος. Λέγαμε χθες για τον Μπρίγιοβιτς. Που έκανε δηλώσεις αυτός, έκανε δηλώσεις ο Μίτροβιτς, έκανε δηλώσεις και ο Βαγγέλης Γραμμένος της Σερβίας, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Και είπε και αυτός, ναι. Έκανε δεν είμαι, λέει, προπονητής, αλλά. Όχι, λέει, δεν θα ρωτήσετε εμένα για τις επιλογές στην ενδεκάδα. Είναι η δουλειά του προπονητή να μιλήσει. Αλλά εγώ, αν μιλήσω σαν οπαδός, θα πω ότι μπορώ να τους δω και τους δύο μαζί στην ενδεκάδα μαζί σου, λέει. Και Μίτροβιτς και Μπρίγιοβιτς. Αυτό το μπούλινγκ που τρώει ο προπονητής. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι λίγο μυρωδιά, φίλε. Δεν υπάρχει αυτό που καταλήξει. Ναι, εντάξει, άντε είναι. Τρως μπούλινγκ από παντού. Άμα το κάνεις, θα φανεί, ρε φίλε, ότι έφαγες το μπούλινγκ. Ότι μάσησες.
Ναι, αλλά την άλλη, τη φάση είναι. Από την άλλη όμως δεν τον βάζεις. Τον βάζεις μετά από τόσο καιρό και σου έχει ένα γκολ, ένα assist και, μια, και ένα δοκάρι. Μία assist. Σήμερα! Δεν το είπαμε σήμερα. Και λέει μετά, συνεχίζει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ότι είναι καλό για τον Πρίγιοβιτς ότι έδειξε αντίδραση, έβγαλε χαρακτήρα μετά από ένα δύσκολο διάστημα που δεν είχε χρόνο συμμετοχής. Τώρα παίζει. Ναι, εντάξει, τι άλλο να πει και αυτός ο καημένος. Πιστεύω ότι, ότι η ΕΠΣ Βοηβοντίνα, ο πρόεδρος θα βγει και αυτό σε κάποια φάση. Δεν έχει μείνει κανένα. Η ΕΠΣ, ποια άλλη πόλη έχει κύριε. Πες Βελιγραδίου τώρα. Βελιγραδίου, η γνωστή. Ναι. Εντάξει. Αλλά δεν έχει μείνει κάτι άλλο. Δηλαδή ο Μίτροβιτς πάλι έχει κάνει δηλώσεις. Ναι, ο Μίτροβιτς πάλι ξανά. Τι άλλο να γίνει. Δηλαδή ο Μίτροβιτς έχει πει, ήταν ευκολότερο για μένα όταν μπήκε ο Πρίγιοβιτς, γιατί δεν ήμουν μόνος με 5 αντιπάλους. Πρώτη φορά. Η είσοδος του Πρίγιοβιτς με βοήθησε πολύ. Γιατί τράβηξε πάνω του αμυντικούς, δημιούργησε χώρους για μένα. Είμαι χαρούμενος όταν παίζουμε στις προπονήσεις και στους αγώνες. Τον έχουν ξεσκίσει. Έκανες και ηχητικό. Τον έχουν ξεσκίσει, εντάξει. Τον Μπλάντεν Κριστάιτς. Έχει μείνει μόνο ο πρωθυπουργός, πιστεύω. Να βγει και να πει ότι αν μιλήσω σαν οπαδός. Στεφανία, μπορείς να πάρεις ένα τηλέφωνο τον πρωθυπουργό της Σερβίας να κάνει μια τοποθέτηση για τον Πρίγιοβιτς. Ναι, πιστεύω αυτό έχει μείνει. Δεν έχει μείνει κάτι άλλο. Ναι, αφού βγήκε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, έχουν βγει όλοι, εντάξει. Έχω και... φίλο τον υπουργό πολιτισμού. Πολιτισμού τον τώρα δεν του λες και Σοκράτη, αλλά ναι, είναι φίλος μου. Πρώην Κρόμπαρη. Πρώην Κρόμπαρη. Ναι, ναι. Γιατί ο πολιτισμός είναι. Δεν συνδέεται με τον Κρόμπαρη. Γιατί είναι μια μορφή πολιτισμού. Πολιτισμό. Τα φιλιά μας τα παιδιά και εκεί. Τι ωραίο εκεί. Ξάνθη έχει κάνει τις ψηλοαποσίες, μαθαίνω. Ναι. Διάβασες αγάπη. Ναι, φυσικά. Έκανες έχει ρεπορτάζ. Εδώ και τρεις μέρες, ρε Σταύρο. Αυτό, γι' αυτό λέω, δεν σου είπα τις σημερινές. Τρεις απόντες είναι. Κατά τα άλλα, εντάξει. Είναι σε καλή κατάσταση, νομίζω, η Ξάνθη. Πρέπει να γράψουμε. Γιατί δεν μπαίνει στο site τη Ξάνθη και κοιτάζει. Γιατί έχουμε κάνει θέμα, το θυμάμαι. Ναι, προχθές κάναμε το θέμα, θα ψάξει μέχρι προχθές. Φυσικά, Σταύρο, περίμενε. Πάω 24, είσαι εφαρμογή εύκολη. Χρηστική. Ο Ντελούκας είναι ο ένας, σίγουρα. Κακό αυτό. Ο Ντελούκας το βάλε πάρα πολύ ωραία στην πέρσινη σεζόν. Εντάξει. Βρήκες. Μπα. Ναι, περίμενε, γιατί τη μίλησε την εφαρμογή, περίμενε. Ο Αλμέιδα είναι ο άλλος, ο Φασίδης έχουν πρόβλημα τραυματισμού. Αυτή είναι. Και ο Σιλά. Ναι. Γενικότερα έχει θέματα η Ξάνθη. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι θα έρθει για να κάνει πλάκα στην Τούμπα. Official website. Αφού τους είπαμε, ρε Σταύρο. Και σήμερα το απόγευμα στις 6.30 μιλάει και ο Ρασβάν Λουτσέσκου στο καθιερωμένο live της Nova. Δεν ήταν πρωινό να βολέψουμε να το ακούσουμε live. Γιατί το κάνει αυτό. Δεν φταίει ο Λουτσέσκου. Είναι 5 ώρες προπόνηση, οπότε μετά την προπόνηση είναι. Πού έχει τα νεύρα. Πάνω, Σταύρο, στις παυλίτσες. News. Παυλίτσες. News, το βρήκα. Το βρήκα να ανοίξει ποτέ. Ναι. Έχει αλλάξει το site. Είναι Ξάνθη FC, δεν υπάρχει σκόντα πλέον. Τα νέα της ομάδας, 21 χθεσινά είναι ή το 21. Mm-hmm. Ναι. Ναι. Τα νέα της ομάδας, κάτι εμπνευσμένες φωτογραφίες, σε φθινοπορεινό φόνο το διεξήγδη προπόνηση της Ξάνθης FC την Τετάρτη. Ο βροχερός καιρός έκανε πιο δύσκολες συνθήκες απογευματινής προπόνησης της ξανθιώτικης ομάδας που συνεχίζει την προετοιμασία της για την επόμενη αναμέτρηση αυτή του Σαββάτου 7.30 ώρα με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας. Το προπονητικό επιτελείο και οι ποδοσφαιριστές ακολούθησαν το πρόγραμμα της ημέρας που περιλαμβάνει ασκήσεις τακτικής στο μεγαλύτερο μέρος του, τόσο στο αμυντικό όσο και στο επιθετικό κομμάτι, αλλά και στα τελειώματα φάσεων. Ζητούμενο ήταν η αποτελεσματικότητα, δηλαδή όχι ζητούμενο είναι να τη στείλει στα πουρνάρια την μπάλα. Γιατί μπορεί να βρει και Αγγέλου. Ναι, ναι, με την ξανά. Ναι, αυτό, την επανάστασή σου καλά την έκανες, ναι. με την ειρήνη να μην έχει τη διάθεσή τη. Τον Νταλούκας, τον Φασίδη και τον Αλμέιδα. Ποιος είναι ο Αλμέιδα? Και το κοντό που παίζει στον πάγκο, Σιλά αυτός είναι. Ναι, ο Σιλά είναι. Σιλά είναι, ναι. Από τις προπονήσεις απουσιάζει ο Κώστας Φλίσκας λόγω ιατρικού προβλήματος οικογενειακού του προσώπου να το ξεπεράσει. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για τον 38χρονο αρχηγό της ομάδας και στρατιώτη τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πολλά χρόνια. Έχει να σχολιάσει κάτι για τη δήλωση του Άρντα στην ομάδα? Έχουμε πολλού τρελού. Λίγο ξύπνο. Έχουμε πολλού τρελού. Αλήθεια είπε. Δεν είπε κάψιμο. Το λέει ο πιο τρελό όμω.
Δεν είναι ο πιο τρελός. Ή μπορεί να είναι ο Πίσης, βαρέ. Ο Κάνιας είναι χειρότερος από όλους. Ο Κάνιας. Ναι. Να μην είναι κανονικό τρελό. Είπε στα ποδητήρια, ακούμε ελληνικά, αιγυπτιακά και τέκνο χάουζ. Είπε ο Άμρο. Τέκνο χάουζ και αιγυπτιακά. Έχουμε και άλλο, έχουμε και άλλο Ξάνθη. Μετά το Χέντριξεν επέστρεψε και ο Καμαρά από τις υποχρεώσεις με την Εθνική Μαυριτανίας. Εξασφαλίζοντας μάλιστα την πρόκριση για το Κόπα Αφρικα του 19. Τα ακούς, Φερνάντο. Βαρέλα, ναι. Το ρημάξε το πράσινο κορτήρι. Δεν τρέπεστε λίγο. Διαιτητές, βγήκαν και οι διαιτητές. Ο Αθανάσιος Σέζος από το εξωτικό Κιλκής. Με Νικόλαο Σάβα από τα Σέρας. Και Σινιωράκη. Αντώνη. Από πού? Από τα Χανιά. Άσε τα διάλα. Τσακάλις. Ωραία. Τέταρτος διαιτητής είναι ο Γρατσάνης από την ΕΠ Στρικάλων την Αμαρτωλή. Δεύτερο μάτς που ο Ζέζος θα βρεθεί απέναντι στον ΠΑΟΚ. Το πρώτο ήταν πέρσι. Απέναντι το μάτς Κυπέλλου Πανιόνιος. Εχθρός μας. Πανιόνιος. Βαράμε Σέζο. Τι εννοείς απέναντι. Ε? Πέρσι ήταν το ντεμπούτο του Σέζου απέναντι στον ΠΑΟΚ. Απέναντι επιμένεις. Ναι, ναι. Ναι. ΠΑΟΚ Πανιόνιος. Σε αγώνα του ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Πανιόνιος 3-1. Ναι. Το συναντάει ο ΠΑΟΚ για δεύτερη φορά. Έχει φυρίξει τρία παιχνίδια φέτος στην Σούπερ Λίγκα. Ποια? Καλό ήταν σε ένα που τον είδα. Λοιπόν. Ήταν σοβαρός τουλάχιστον. Τέλος πάντων. Έχει σφυρίξει το ΑΕΚ ΠΑΣ Γιάννηνα 2-0. Σφαγή τον Ιωάννη. Το Αστέρας Τρίπολης Απόλλωνος Σμύρνης 2-0. Και το Όφι Ολυμπιακός 1-0. Παλίκαρος ο Σέζος, φίλε. Παλίκαρος. Διατητάρα είσαι, αγόρι μου. Παλίκαρος Λεβέντης. Διατητάρα είσαι. Ναι. Και το Ηρακλής θα τρώμε τους 1-6 στο κύπελο. Ναι. Κακιά στιγμή. Αυτά τα τέσσερα μάτσα. Από την οποία μαθαίνω αποχωρεί και ο Μυροφορίδης. Αληθεύει. Έτσι γράφεται. Έτσι ακούγεται. Είχαν μια ένταση, σηκώθηκε, έφυγε από το meeting για το briefing, δεν ξέρω τι ήταν. Αλλά κάποιος βγήκε κάπου, άκουσε ότι εντάξει, λέει, είχαμε τις κακές στιγμές, διαφωνήσαμε, αλλά παραμένει, λέει, γιατί η ομάδα είναι δικιά του. Ο σχεδιασμός δηλαδή της ομάδας. Με 0 ευρώ τη σχεδίαση, εντάξει, να τα λέμε όλα. Τέλος πάντων, χορηγεί δεύτερης ώρας. Θα βγάλουμε τον Ραφαήλ μετά, να μας πει και για το βόλι. Τι έχει ο Τζούριτς. Ναι. Αν έχει κάτι σοβαρό. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε και με Ραφαήλ και με βόλι. Λοιπόν, εδώ είμαστε στην τελική ευθεία για το σημερινό ΠΑΟΚ 24. Έχετε ακόμα 10 λεπτάκια για τις δύο διπλές προσκλήσεις, μάλλον τα δύο διπλά εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Ξάνθη. Το Σάββατο στην Τούμπα το απόγευμα προσφορά τη Στίχημαν. FM κενό ΠΑΟΚ κενό ονοματεπώνυμο στο 54526 και για τα τρία εισιτήρια του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Άρη την Κυριακή στο Παλατάκι στις 5.30, FM κενό μπάσκετ κενό ονοματεπώνυμο στο 54526. Λοιπόν, έχουμε τον Ραφαήλ στο φινάλε της εκπομπής. Να μας πει καταρχήν για τον τραυματισμό του Τζούριτς, αν έχει προκύψει κάτι νεότερο ή απλά υπάρχει κι άλλη αναμονή μέχρι να δούμε αν ο Έλληνας Άσος έχει υποστεί κάποιο σοβαρό τραυματισμό ή όχι. Και να μας αναλύσει λίγο το πώς λειτουργήσε χθες ο ΠΑΟΚ μετά τον τραυματισμό του Τζούριτς στο ξεκίνημα του αγώνα στην κυριολεξία. Ραφαήλ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά, πώς είστε? Τι γίνεται, Ραφαήλ? Όλα καλά, όλα καλά. Έχουμε καταρχήν κάποιο νεότερο για τον Τζούριτς? Λοιπόν, η χθεσινοβραδινή ενημέρωση αργά το βράδυ έλεγε ότι δεν είναι τελικά κάτι σοβαρό, ότι ήταν ένα ελαφρύ διάστρεμα, κάτι που σημαίνει ότι ίσως και να ήταν και τυχερός μέσα στην ατυχία του Έλληνα σε διαγώνιος. Περιμένουμε βέβαια για την επίσημη ενημέρωση από τον ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω ότι εντάξει, σίγουρα όλοι όσοι είδαν την εικόνα με τον Τζούριτς και εκείνος τρόμαξε πάρα πολύ με τα όσα έχει περάσει και υπήρξε και αγωνία στον κόσμο του ΠΑΟΚ, αλλά μάλλον τα πράγματα τελικά ήταν κάπως καλύτερα. Άρα διάστημα αποθεραπείας βγαίνει ή ενδεχομένως σε λίγες μέρες να επιστρέψει στις προπονήσεις? Αν είναι ελαφρύ διάστρεμα, λογικά σίγουρα μάλλον θα προφυλαχθεί από την αναμέτρηση του Σαββάτου με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης και οριακά ίσως να προλάβει το μάτς με την Όλστιν στην Πολωνία. Αλλιώς, αν χρειαστεί να μπει στο επόμενο μάτς με την Κηφισιά ή στο επαναληπτικό με τους Πολωνούς, γιατί και ο Σαφράνος δηλαδή, που είχε πάθει και ο ίδιος ένα διάστημα πριν από λίγες εβδομάδες, μέσα σε 2-3 μέρες δηλαδή επανήλθε πάλι και είχε παίξει και στην Κωνσταντινούπολη. Νομίζω δηλαδή ότι παίκτες σε τέτοιο επίπεδο τέτοιους τραυματισμούς εύκολα τους ξεπερνούν πλέον αν είναι σε ελαφριά μορφή. Σημαντική νίκη χθεσινή και καθαρή νίκη. Νομίζω ναι. Με καλό βόλιο ένα διαστήματα.
σημαντική είναι και, και ψυχολογίας και από βαθμολογικής άποψης, αλλά κυρίως αυτό το ότι έβγαλε και ενέργεια και αντίδραση μετά τον τραυματισμό του Τζούριτς, αλλά και ωραία εμφάνιση ο ΠΑΟΚ. Είναι χαρακτηριστικό νομίζω αυτό το ότι λειτουργήσε και καλά η υποδοχή του δικεφάλου, δεν ήταν καλά και τα σερβίς του Παναθηναϊκού, αλλά κατά τη διάρκεια του αγώνα ήταν χαρακτηριστική εικόνα του Φιλίππου που πριν πάει μπάλα από την υποδοχή, όχι μόνο έριχνε κλεφτές ματιές, γυρνούσε σχεδόν ολόκληρος να δει πώς έχουν στηθεί οι παίκτες του Παναθηναϊκού για να δει πού θα παίξει την μπάλα. Είχε πάρα πολλές επιλογές δηλαδή χθες και στον Κόρσανιου Ξαφράνοβιτς και στο Χιμένεθ που μπήκε τρίτο σετ. Και ο Κόλιτς, τα Κουρίδης πήγαν καλά. Και ο Μάρκης, ο οποίος ήταν αλάθαστος σχεδόν από τη στιγμή που μπήκε. Νομίζω ότι όλα πήγαν καλά για τον ΠΑΟΚ χθες. Είναι αυτό που έλεγε και ο Νικήτας Εφρεμίδης εδώ χθες το πρωί, ότι ψάχναν αυτό το καλό το παιχνίδι για να γυρίσει λίγο διακόπτης και να ανέβουν ξανά και ψυχολογικά και αγωνιστικά. Ακριβώς. Και, και χθες που το είπε ο Νικήτας Εφρεμίδης σε εσάς και ο Δήμα Φιλίπποφ στην έντευξη τύπου μετά, ότι ακόμα δεν έχουμε δείξει αυτό το οποίο, για αυτό το οποίο έχουμε προετοιμαστεί, για αυτό το οποίο δουλεύουμε, αυτά τα οποία δίνουμε στις προπονήσεις. Αυτό πλέον θέλουμε να κάνουμε. Πάρα πολύ ικανοποιημένοι φυσικά οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και οι παίχτες και ο Στάνκου και από την παρουσία του κόσμου στο Παλατάκι. Εργάσιμη μέρα δηλαδή, Τετάρτη χθες. Είχε πολύ καλό παλμό το γήπεδο. Και αυτό το θέλουν. Δηλαδή πλέον για τον ΠΑΟΚ το ζητούμενο, όπως είχαμε πει και στις προηγούμενες μέρες, είναι διάρκεια από εδώ και πέρα. Έρχονται σημαντικά παιχνίδια και συνεχόμενα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και πλέον ο ΠΑΟΚ πρέπει να δείξει ότι βαδίζει σε καλό δρόμο και αφήνει πίσω του τις κακές εμφανίσεις των προηγούμενων παιχνιδιών. Το Σαββατοκύριακο τι έχει, Ράφα, που παίζει ο ΠΑΟΚ τώρα? Σάββατο παίζει 5 το απόγευμα με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης στο Παλατάκι πάλι. Ωραία. Άρα πάλι είναι ευκαιρία έτσι και για τον κόσμο να πάει εκεί και για την ομάδα για μια ακόμη καλή νίκη και εμφάνιση. Ακριβώς, γιατί ακολουθεί μετά και το μάτς μέσα στην Πολωνία με την Όλσεν. Επομένως θα ήταν ό,τι καλύτερο για τον ΠΑΟΚ να πάει με ανεβασμένη ψυχολογία. Δεν φάνηκε πάντως, Ραφαλή, ιδιαίτερα το κενό του Τζούριτς. Που αν μη τι άλλο, εντάξει, είναι παίκτης σταθερά του φετινού ΠΑΟΚ, αλλά στη διάρκεια του αγώνα, βασικά σε όλο τον αγώνα, εντάξει, δηλαδή, νομίζω ότι ήταν στο 1-2. Στο 1-2 του πρώτου σετ. Πρώτου σετ, άρα ουσιαστικά. Πολύ νωρίς, πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή, πρώτη φάση. Ολόκληρο το μάτς. Ακριβώς, ολόκληρο το μάτς. Ναι. Δεν φάνηκε ιδιαίτερα. Δεν φάνηκε, όχι από την άποψη ότι ο Μάρκες την έχει τη θέση. Εντάξει, μπορεί να αποκτήθηκε ως κεντρικός, αλλά ξέρει ως διαγώνιος να αγωνίζεται με την ίδια ευκολία. Υπήρχε δηλαδή και η εναλλακτική του Μπούτου, πιστεύω, αν δεν πήγαινε κάτι καλά με τον Μάρκες. Αλλά νομίζω ότι χθες ο Μάρκες έδειξε ότι μπορεί να προσφέρει λύσεις και από την διαγώνιο. Και κυρίως αυτό το ότι αν χρειαστεί, ότι μπορεί να δίνει ανάσες στον Τζούριτς και ο Μάρκες εκτός από τον Μπούτο. Και στην διάρκεια δηλαδή της σεζόν από εδώ και πέρα. Κοίτα, και δεν είναι και λίγο να μην φαίνεται ο τραυματισμός από τη στιγμή που συμβαίνει στην αρχή του μάτς. Δηλαδή να πεις ότι ήταν την προηγούμενη μέρα στην προπόνηση, μια-δυο μέρες πριν, είναι διαφορετικό από το να ξεκινάς με ένα συγκεκριμένο πλάνο και να σου χαλάει. Ουσιαστικά. Σωστό, και είναι βασικός διαγώνης που είναι το πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, δηλαδή στο επιθετικό κομμάτι μιας ομάδας. Και επειδή είναι και πάρα πολύ νωρίς στο μάτς, μπορεί να σε πάρει από κάτω, όμως έγινε το εντελώς αντίστροφο. Τελικά έβγαλαν απίστευτη ενέργεια μετά οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Και στον πάγκο δηλαδή, όσοι δεν παίζανε ήταν δίπλα στον Τζούριτς, δεν τον αφήναν δηλαδή στιγμή μόνο του. Ναι, γιατί ήταν και η εικόνα. Ήταν και η εικόνα τραυματισμού έντονη. Δηλαδή, ακριβώς, το μυαλό σου πήγαινε σε κάτι άσχημο και από τη δική του αντίδραση και από όλων στο γήπεδο. Ήταν λίγο σοκαριστικό για κάποια λεπτά. Μετά σιγά σιγά, εντάξει, φάνηκε τι έχει. Οπότε ναι, μετά και ο ίδιος άρχισε δηλαδή να χαμογελάει, να είναι πιο ευδιάδος, αλλά νομίζω ότι εντάξει, για ένα παίχτη ο οποίος είναι 1,5 χρόνο έξω και έρχεται στον ΠΑΟΚ, λέει ότι θέλει να τα διεκδικήσει όλα, αλλά και παράλληλα να επιστρέψει και ο ίδιος στο τόπο επίπεδο που ήταν, είναι λογικό να τρομάζει και ο ίδιος με αυτό που πήγε να του συμβεί. Εντάξει, νομίζω χθες είδαμε ένα μικρό δείγμα του βάθους που έχει ο ΠΑΟΚ και την ποιότητά του, εντάξει, όταν χάνει τον Τζούριτς και ουσιαστικά δεν φαίνεται αυτό στο παρκέ. Νομίζω ότι εντάξει, είναι ένα δείγμα το τι μπορεί να καταφέρει αυτή η ομάδα ακόμα και όταν της λείπουν κομβικά στελέχη της. Που εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ακόμα ο Τζούριτς δεν έχει φτάσει νομίζω ότι στο 50% ούτε και σε αυτό που θέλει ο Στάνκου και σε αυτό που θέλει ο κόσμος και σε αυτό που θέλει και ο ίδιος, εντάξει. Ακριβώς. Αλλά σε κάθε περίπτωση μία νίκη με 3-0 του Παναθηναϊκού που σίγουρα δεν είναι αμελητέα ποσότητα. Μπορεί ακόμα να μείνει στο επίπεδο του Ολυμπιακού, αλλά είναι ένα κλικ πιο κάτω. Δεν απέχει και πάρα πολύ δηλαδή. Εντάξει. Νομίζω ότι μόνο κέρδη έχει να φέρει στην ομάδα. Μακάρι να συνεχιστεί αυτό και από τον επόμενο αγώνα. Και γιατί όχι να μην χτίζει και ένα σερί ομάδα.
σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιατί πολλοί από το βόλεϊ λένε και μέσα από την ομάδα, που μας το έχουν πει και εμάς εδώ, ότι είναι καθαρά άθλημα ψυχολογίας και είναι πολύ σημαντικό για το ΠΑΟΚ σε αυτή τη φάση, μετά από κάποια δύσκολα αποτελέσματα, άσχημα αποτελέσματα, να επιστρέφει. Και με καλές εμφανίσεις και ξεπερνώντας προβλήματα στη διάρκεια του αγώνα. Σημαντικό. Το είπε και ο Στάνκου, νομίζω, χθες μετά το παιχνίδι, το είπαν και οι παίκτες. Αυτό κρατάμε, νομίζω, από το χθεσινό κυρίως. Ότι ο ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση, επέστρεψε στις καλές εμφανίσεις και πήρε και τη νίκη. Είχαμε, Ραφαήλ, και κλήρωση για το κύπελλο Ελλάδος στο βόλι, ε. Ναι, ξεκινάνε τον Ιανουάριο το παιχνίδι. Ήταν πρώτα βέβαια για το βόλι της γυναίκες το ενδιαφέρον, γιατί αγωνίζεται και στην Πρίλιγκα. Αλλά έτσι όπως είναι φέτος το κύπελλο, ο ΠΑΟΚ πέρασε στην επόμενη φάση χωρίς αγώνα. Γιατί έχουν μπει πρώτα οι ομάδες της Α2 και της Πρίλιγκα. Άρα από τον Φεβρουάριο τα σπουδαία εκεί για τις γυναίκες και για τους άντρες που θα περιμένουν φυσικά και εκεί να γίνουν τα πρώτα παιχνίδια για τις ομάδες της Α2 και μετά να μπουν σιγά σιγά και οι ομάδες Α1. Άλλωστε προς τον Απρίλιο είναι τα Final Four. Οπότε οι γυναίκες, καλό είναι και για αυτές και για τον ΠΑΟΚ να συνεχίσουν με νίκες και όταν φτάσει η ώρα του κυπέλου, νομίζω θα είναι ένα πάρα πολύ καλό τεστ για να μετρήσουν και δυνάμεις, έτσι δεν είναι? Όταν ναι, έχει... για τις γυναίκες ακριβώς είναι πρόκληση νομίζω φέτος το κύπελλο, γιατί έχουν δείξει και σε φιλικά με ομάδες Α1 ότι μπορούν να σταθούν πάξια απέναντί τους, ασχέτως που είναι μια κατηγορία διαφορά και παρά το γεγονός ότι δεν έχει ξένες ο ΠΑΟΚ στο ρόστερ του, νομίζω ότι είναι μια πρόκληση για την γενική ομάδα το να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται στο θεσμό. Σωστά, απλώς μπροστά στην πρόκληση και στο στόχο της ανόδου, εντάξει, δεν μπορεί να μπει δίπλα το κύπελλο, γιατί λογικά ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κατακτήσει το τρόπαιο φέτος. Λέω εγώ, δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Το πιο λογικό, ναι, έχει το πλεονέκτημα βέβαια ότι θα έχει τα παιχνίδια μέσα στην έδρα του λόγω του ότι είναι μια κατηγορία κάτω, αλλά εντάξει, υπάρχουν ομάδες στην Α1 που σίγουρα, όπως ο Παναξιακός δηλαδή, υπάρχει ο Ολυμπιακός, δηλαδή αν σου φύγει μια κακή κλήρωση στην αρχή, μένεις έξω από νωρίς απέναντι σε έναν πιο ισχυρό αντίπαλο. Αλλά νομίζω, ναι, ότι άνοδος, εντάξει, δεν το κρύβουμε ότι είναι ο βασικότερος στόχος σεζόν. Οπότε μέχρι να έρθει το μάτς, τα μάτς του κυπέλου, ας συνεχίσει η ομάδα με νίκες να εδραιώσει τη θέση της για την άνοδο και ό,τι μπορέσει να κάνει στο κύπελλο. Έχουμε, Ραφαήλ, κάτι άλλο από την Ερασιτέχνη γενικότερα? Να πούμε αν είναι του Σαββατοκύριακου λίγο τα μάτια, μήπως σε περίπτωση αύριο, επειδή έχουμε και τη συνέντευξη του Μπάνεμπρελβης, μήπως δεν προλάβουμε. Σάββατο 5 η ώρα, είπαμε το απόγευμα, πάω Εθνικός Αλεξανδρούπολης στο Παλαδάκι. Ίδια ώρα δυστυχώς για τους φίλους του ΠΑΟΚ στη Νεάπολη, ΠΑΟΚ Δράμα, άρα θα πρέπει να χωριστούν λίγο πριν το μάτσε της Τούμπας του ποδοσφαίρου. Στις 6 Ιδραϊκός ΠΑΟΚ στην Αθήνα για τον Πόλο. Την Κυριακή στη 1 ωραίο μάτι στο Παλαδάκι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός μπάσκετ γυναικών και 5.30 για τον Βόλο γυναικών στη Μίκρα ΠΑΟΚ Γάλλιο. Ωραία. Ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Επίσης. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Ραφαήλ και για την ομάδα Βόλο και γενικότερα για τις υποχρεώσεις των ομάδων του Ερασιτέχνη το Σαββατοκύριακο. Δεν το ρωτήσαμε για τα νέα τμήματα. Θα μας πει αύριο. Θα έχει ρεπορτάζ, πιστεύω. Να ενημερώσει και λίγο τι είναι το καθένα από αυτά. Είπαμε σάμπο, αυτό μου χρησιμοποιεί. Τζούντο, σάμπο και κουράς. Να, κουράς. Εντάξει, πέρα από την πλάκα, εντάξει, το να διευρύνεται ένας σύλλογος και να πιάνει αθλήματα που ήταν άγνωστες λέξεις, εντάξει, μόνο κέρδη έχει να φέρει στο σύλλογο. Θα μου πεις, είναι έξτρα δουλειά για να διατηρηθεί και αυτό σε υψηλό επίπεδο, εντάξει. Αλλά γιατί όχι, okay. Ποικιλία υπάρχει. Εντάξει, βλέπει. Από το να έχει τρία τμήματα. Ναι, αναπτύσσει. Καλύτερα να έχει 40, 50. Και πρωταγωνιστεί σε όλα, βλέπει τι γίνεται. Ναι. Γιατί όχι. Είναι κάτι καινούριο. Το ξεκίνημα στην εποχή Ιβάν Σαββίδη έγινε με το σκάκι. Ναι. Νομίζω πάρα πολλά παιδιά, αγόρια και κορίτσια, είναι ήδη στη τάξη του συλλόγου. Πολλά τουρνουά κάθε χρόνο. Πολλές συμμετοχές, όλο και περισσότερες. Καλό είναι. Εντάξει. Καλύπτει πολύ περισσότερο κόσμο, νομίζω. Γιατί όχι. Θα το δούμε, θα το παρακολουθούμε και αυτό. Γιατί έχει ενδιαφέρον σίγουρα να δούμε και τι απήχηση θα έχει. Νομίζω θέλει λίγο χρόνο βέβαια. Ναι. Γιατί τώρα είναι να ξεκινήσει. Αλλά θα δούμε πώς θα πάει στην πορεία. Θυμίζουμε για το ποδόσφαιρο. Η ομάδα έχει το απόγευμα στις 5 προπόνηση. Πρώτη-τελευταία πριν από το παιχνίδι του Σαββάτου με την Ξάνθη. Να δούμε αν θα προπονηθεί κανονικά και ο Κρέσπο που λέγαμε και πριν, που πλέον δεν έχει ενοχλήσει. Θετικό αυτό σίγουρα. Και μετά θα μιλήσει και ο Ρασβάν Λουτσέσκου στο live της Νόβα. Νομίζω πάντα το περιμένουμε λίγο με... Πάντα έχει ένα ενδιαφέρον, το περιμένουμε με απομονησία να δούμε αν θα πει κάτι. Βέβαια τώρα έχει και καιρό να μιλήσει τώρα, είναι η αλήθεια. 2 εβδομάδες. 2 εβδομάδες λόγω της διακοπής. Θα έχει να πει νομίζω πράγματα ξανά ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Θα δούμε και αν προκύψει κάποια είδηση ή όχι. Μάλλον όχι.
Δίνει συνήθως. Εντάξει. Δίνει, θα δούμε. Πώς αλλά επειδή δεν υπάρχει κατάσταση. Ουάρντα. Πιστεύεις πρέπει να γίνει ερώτηση. Για το καυτό θέμα όχι. Όλο του χρόνου. Δεν είναι το ενημερώνει, είναι του χρόνου, ρε παιδί μου. Δεν έχει νόημα να γίνει. Η απάντηση του Λουτσέσκου είναι γνωστή, μάλλον έχει απάντηση, η στάση του. Ναι, εντάξει. Ας το, δημόσια, ας το αποδείξει ο Ουάρντα ότι μπορεί να διεκδικήσει θέση. Εγώ το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, έχω την αμφιβολία μου για το αν θα έχει άλλη ευκαιρία από τον Λουτσέσκου. Ναι, θα φανεί. Μπορεί να κάνω και λάθος. Θα φανεί. Εντάξει. Αλλά νομίζω το θέμα του ΠΑΟΚ δεν είναι, παιδιά, ο Ουάρντα. Καλά, εννοείται πως δεν είναι ο Ουάρντα. Τώρα, εντάξει. Γιατί υπάρχει μια μερίδα που νομίζει ότι το θέμα του ΠΑΟΚ είναι ο Ουάρντα. Δεν είναι το θέμα του ΠΑΟΚ ο Ουάρντα. Το θέμα του ΠΑΟΚ είναι να παίρνει τις νίκες μέσα σε ένα περιβάλλον που βλέπουμε τι ακριβώς γίνεται με ορισμούς διαιτητών, με μυστήριες ιστορίες μεταγραφικές, αυτό που σχολιάζαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής μας, ότι ο Ολυμπιακός θέλει ξαφνικά τον Ρισβάνη, η ΑΕΚ θέλει τον Μάζουρεκ, λίγες ώρες πριν τα μάτς, ατρόμητος Ολυμπιακός και Πανετολικός ΑΕΚ. Mm-hmm. Αυτά, παιδιά, είναι τα θέματα. Ναι. Το αν ο Άρδα παίξει αλλαγή ή βασικός ή δεν παίξει, για μένα δεν είναι θέμα. Νομίζω ότι τον ατρόμητο δεν παίζει ο Κράι το Σάββατο. Θα σε γελάσω. Δεν το ξέρω. Πρέπει να παίζει. Πρέπει να έχει επιστρέψει η δραματίας από την εθνική. Κομβική αγωνιστική και αυτή νομίζω με την εικόνα που έχουν δείξει ο Ολυμπιακός και ΑΕΚ είναι υποψήφοι για γκέλα και οι δύο. Ναι. Δηλαδή δεν θα είναι έκπληξη να γκελάρουν και οι δύο. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να κερδίσουν, αλλά είναι κυρίως αγωνιστική είναι πολύ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτή. Ναι. Θα δούμε πώς θα πάει. Ας κερδίσει ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι με την Ξάνθη, που παραδοσιακά δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, λίγα μάτς με την Ξάνθη στην Τούμπα ξέφυγαν στο σκορ και ο ΠΑΟΚ πήρε εύκολες νίκες. Πολλές νίκες με 1-0, πολλές νίκες με δυσκολία και ορισμένες ισοπαλίες κατά καιρούς. Ναι, αυτό το 1-1, 0-0, 0-0, 1-1, ναι. Το είδαμε και με τον Πανετολικό ότι το μάτς δεν ήταν τόσο εύκολο. Ήταν μάλιστα πολύ δύσκολο και υπήρχε και άγχος στο φινάλε. Οπότε, καλό θα είναι ο ΠΑΟΚ να προχωρήσει με νίκη και αν προκύψει κάποια γκέλα του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος μας. Κάμε τις κληρώσεις. Θέλω για το μπάσκετ τρία νούμερα από το 1 μέχρι το 24. 4, 10, 17. 4, 10, 17 είπες. Λοιπόν, ναι. Μίλτος Παπαχρήστος, το κινητό του σε 2.53. Καντιλίδης Γιάννης σε 8.21. Και Κωνσταντίνος Σαμπαντζής σε 4.97. Μίλτος Παπαχρήστος, Γιάννης Καντιλίδης, Κωνσταντίνος Σαμπαντζής. Τα τρία εισιτήρια για το Παοκάρι στην Κυριακή στο Παλατάκι στις 5.30. Και δύο νούμερα από το 1 μέχρι το 19 για τα δύο διπλά εισιτήρια προσφορά της Τίχημαν. 1 και 19. Το 1 Θέμης και Βενίδης, το κινητό σε 0.60. Το δεύτερο, ποιο είπες? 19. Μαρία Ζυγωμάνη σε 504. Μαρία Ζυγωμάνη και Θέμης και Βενίδης, τα δύο διπλά εισιτήρια προσφορά της Τίχημαν για το ΠΑΟ Ξάνθη το Σάββατο το απόγευμα στο γήπεδο της Τούμπας. Λοιπόν, αυτά. Μένετε στο Λίμπερο 107,4. Μένετε στο Λίμπερο, ακολουθεί ο Σταύρος Κόρκας με τον Βασιλιά από τις 2 μέχρι τις 3. Καλό μεσημέρι από εμάς.